Τι σε ενδιαφέρει, ρε Κατερίνα, η ηλικία του? Τίποτα εγώ. Α, λέω, μήπως. Τώρα εγώ δεν ξέρω να μιλάω. Θέλω καριέρα, ε! Τώρα πίστευε. Πάρε την ατάκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Α, τώρα έχουμε βίντεο. Ναι, ναι. Κατερίνα, μην πεις τίποτα. Δουλεύει ασταμάτητα, οι ερμηνείες του θεατρικές και τηλεοπτικές σχολιάζονται πάντα θετικά και παραμένει άνθρωπος χαμηλών τόνων που δεν προκαλεί ούτε με τη στάση ζωής του, ούτε με τις δηλώσεις του. Εμείς παρόλα αυτά, σκαλίσαμε παλιές συνεντεύξεις του και ανακαλύψαμε μερικές πικάντικες ατάκες του Αλέξανδρου. Έτσι κι αλλιώς, στην προσωπική του ζωή δεν αναφέρεται σχεδόν ποτέ. Τον Ιούνιο του 2010 έκανε μια σοκαριστική αποκάλυψη. Μου έκαναν πρόταση για πορνό ταινία, όπως έχουν κάνει και σε άλλους ηθοποιούς. Είναι η εποχή της τσόντας, φαίνεται. Συμπληρώνοντας, όταν ήμουν έφηβος, δεν έβλεπα σε μεσημεριανές εκπομπές παιδιά να χειροκροτούν πορνοστάρ. Το βρίσκω εξωπραγματικό, είναι σουρεαλιστικό. Χειροκροτούν πορνοστάρ και συζητούν σαν να είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Τον Ιούλιο του 2010, μιλώντας στην εκπομπή Couscous του Αλφα, είπε πως του είχε προταθεί να συμμετάσχει και στο Dancing with the Stars. Ναι, μου είχαν κάνει πρόταση, σε αρκετούς ηθοποιούς είχαν κάνει. Δεν μου αρέσει όμως πάρα πολύ σαν ιδέα. Το κομμάτι του χορού και του τραγουδιού, στο οποίο μπορεί να έχω κάποιες ικανότητες, θα το χρησιμοποιήσω στην δουλειά μου. Τον Δεκέμβρη του 2009 στο περιοδικό Εγώ αποκάλυψε πως είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση. Δεν τρόμαξα, ήμουν τυπικός και παραμένοντας τυπικός, τέλειωσε και η ιστορία. Είναι στο χέρι μας το πώς θα διαχειριστούμε την όποια παρενόχληση μας γίνει, ομολόγησε ο Αλέξανδρος. Όσο για το μεγαλύτερό του όνειρο, είπε, θέλω να ζήσω δυνατά, να ερωτευτώ δυνατά και να ξεχαστώ εκεί, έστω κι αν είναι ένα όνειρο. Νοέμβριο του 2009, στην εκπομπή Πρωινή Μελέτη, ομολόγησε: «Έχω φτάσει κοντά στο γάμο, αλλά δεν προχώρησε», αφήνοντάς μας ερωτηματικά. Στο θέμα γάμος όμως, είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του στο περιοδικό Downtown τον Ιούνιο του 2009. «Στις ερωτικές μου σχέσεις είμαι παρορμητικός και ενθουσιώδης. Θέλω τα πράγματα να γίνονται γρήγορα. Έφτασα κοντά στο γάμο, αλλά μόλις έγινε αυτό, έκανα ένα βήμα πίσω. Δεν θεωρώ ότι ο γάμος είναι κάτι που μου ταιριάζει. Δεν είμαι πολύ κατασταλαγμένος σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να πω, αυτός είναι ο άνθρωπός μου και θα μείνω με αυτόν για πάντα. Όταν νιώσω ότι τα πράγματα έχουν παγιωθεί, φοβάμαι. Έχω κάνει κάποιες σοβαρές σχέσεις στη ζωή μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν και πολύ επιτυχημένες. Και φταίω κι εγώ σε αυτό». Επίσης, στην ερώτηση τι αναζητάει στα 33 του χρόνια από μια γυναίκα, ο Αλέξανδρος απάντησε: «Τη συντροφικότητα, το να μπορούμε να μιλάμε, να επικοινωνούμε και να μην κρυβόμαστε. Παλιά κρυβόμουν στις σχέσεις μου, σκεφτόμουν ότι αν πω εκείνο ή το άλλο, ίσως φέρω σε δύσκολη θέση τη σύντροφό μου. Αλλά είναι καλύτερο να ξέρει ο άλλος ποιος είσαι πραγματικά και τι σκέφτεσαι. Δεν μου αρέσει η υπερβολική ζήλια, τα που είσαι, τι κάνεις, τα 100 τηλέφωνα τη μέρα. Παλιά μου είχε συμβεί αυτό και το σταμάτησα. Επίσης, δεν μου αρέσει η μιζέρια και η γκρίνια. Με χαμηλώνουν σαν άνθρωπο. Με ρίχνουν και μένα». Πολύ πρόσφατα στο περιοδικό Hello τον Οκτώβριο του 2010 ρωτήθηκε γιατί δεν επιβεβαιώνει ή δεν διαψεύδει τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για τη σχέση του με την τραγουδίστρια Νατάσα Μποφίλιου. Ο Αλέξανδρος απάντησε: «Το αφήνω να το κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι μεταξύ σας. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω σε αυτά τα θέματα. Είμαι ένας άνθρωπος που βγαίνει, οπότε μάλλον δεν έχει τύχει να με πετύχουν φωτογράφοι με την αγαπημένη μου. Αν μπει στη διαδικασία να πει κάτι, αυτό ανακυκλώνεται και μετά έρχεται ένας κικαιώνας δηλώσεων. Στο κάτω-κάτω, ποιος νοιάζεται με ποια έχω σχέση? Δεν πρόκειται να μπω στο ανούσιο παιχνίδι της επιβεβαίωσης ή της διάψευσης». Τέλος, στο διαδικτυακό T-Live τον Σεπτέμβρη του 2010, ερωτηθείς για την προσωπική του ζωή, απάντησε ο Αλέξανδρος: «Συνήθως δεν μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Πολλές φορές οι φωτογραφίες είναι εκεί και τα λένε όλα. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι είμαι καλά». Σου είχαν κάνει λοιπόν πρόταση για τον dancing και είπες όχι. Γιατί, αφού και χορεύεις και τραγουδάς και μια αυτός χαρά. Τι τύπος είναι αυτός? Το χάζευε. Γιατί είπες όχι? Δεν θεωρώ ότι οι όποιες δυνατότητες, ικανότητες έχω σαν ηθοποιός, ότι πρέπει να μπω σε ένα reality για να μπροστά σε μια επιτροπή για να χορέψω πίσω από το ότι είναι ένα reality με φιλανθρωπικό σκοπό. Δεν θεωρώ ότι
έχω την ανάγκη να κάνω κάτι για να το δείξω. Δόξα τω Θεώ, είμαι αρκετά χρόνια επαγγελματίας. Σαν ηθοποιός έχει χρειαστεί πάρα πολλές φορές και να χορέψω και να τραγουδήσω σε musical, σε μουσικές κωμωδίες, σε ρόλους πολύ δύσκολους. Και εκεί σαφώς θα ήθελα περισσότερο να με κρίνουν και να με δουν πάνω στη δουλειά μου. Το υπόλοιπο κομμάτι θεωρώ ότι δεν έχω κάτι να μου προσφέρει. Και πίσω από όλο αυτό το reality το οποίο υπάρχει, δεν νομίζω ότι. Μένα πιο πολύ για το τραγούδι φαινόταν πιθανό να σε καλέσουν. Δηλαδή τον Justin. Ναι, με καλέσανε και σε αυτό. Α, και εκεί. Είδες. Γιατί, ναι, γιατί τη φωνή σου είναι πιο γνωστό, ξέρεις, ότι είσαι καλή φωνή, ότι έχεις σωστή φωνή. Ναι. Αλλά ως εκεί, δεν, ούτε τραγουδιστής είμαι, ούτε πάω να κάνω καμιά καριέρα τραγουδιστή. Είναι κάποια reality παιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Μάλλον είσαι από τους ελάχιστους όμως αναπομείνοντες, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν μιλάς και με συναδέλφους, το φαντάζομαι. Όχι, μιλάω και με συναδέλφους και θεωρώ ότι και άλλους συναδέλφους που έχουν πλησιάσει υπάρχουν. Δεν είμαστε μόνο τίποτα, κάποιοι οι οποίοι είμαστε ονειροπόλοι και το σκεφτόμαστε έτσι. Νομίζω ότι ξεκινάει ποια είναι η ανάγκη σου, τι ακριβώς θες να κάνεις. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Είτε θες να συμμετάσχεις σε ένα τέτοιο είδους παιχνίδι, είτε θες να συμμετάσχεις στην τάδε παράσταση, στο τάδε σύριαλ. Από εκεί και ύστερα, όσο περνάει μάλιστα και τα χρόνια, πρέπει να είσαι κατασταλαγμένος, να ξέρεις τι ακριβώς θέλεις. Αλλιώς ο στόχος σου δεν έχει στόχο. Πώς τα λες, ψώνια εννοείς. Ψώνια είμαστε, αλίμονο. Α. Αλλά από εκεί και ύστερα είμαστε και επαγγελματίες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό πρώτο και πάνω απ' όλα και επαγγελματία. Σαφώς είμαι ψώνια με τη δουλειά μου, σαφώς θέλω να αρέσω. Από τη στιγμή που αποφασίζω να εκτεθώ στις κάμερες ή πάνω στη σκηνή, δεν το σκέφτομαι. Αλέξανδρε, θα είχες την ίδια αντιμετώπιση και αν αντί να σου ζητήσουν να συμμετέχεις ως χορεύοντας τραγουδώντας να παρουσιάσεις ένα τέτοιο πρόγραμμα? Είναι ένα άλλο κομμάτι. Έχει τύχει να παρουσιάσω κάποια πράγματα σε μικρότερο βαθμό, όχι εκπομπές. Αλλά κάποια θεάματα, ας πούμε, το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, για παράδειγμα, που θυμάμαι. Ή πιο μικρός είχα μια πολύ ωραία εμπειρία, για 2 χρόνια παρουσίαζα το στο συνδρομητικό κανάλι, το Freenet. Ήμουν παρουσιαστής του καναλιού, μια πολύ ωραία εμπειρία. Σε τι εκπομπή? Ήταν εκπομπή, ήμουν παρουσιαστής, παρουσίαζα τις ταινίες μαζί με την Γκάλη Τζιλίδου. Και ήσουν. Ναι, ήμουν πολύ μικρός. 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια. Τι, ίσως και αλλιώς, ναι, αλλά δεν τον θυμάμαι ότι ήταν ο Αλέξανδρος. Ήμουν 10 χρόνια. Δηλαδή τότε δεν. Νομίζω δεν τον ήξερα. Ήταν ένα νέο παιδί μαζί με μια νέα γυναίκα και παρουσίαζαν ενδιάμεσα από το πρόγραμμα. Ήταν μια ωραία εμπειρία μπροστά στις κάμερες, γιατί δεν υπήρχε τίποτα με τη θέση της υποκριτικής. Τότε ήσουν στο ξεκίνημα, ας πούμε. Ήμουνα μετά που γύρισα από Φαντάζομαι, αν θυμάμαι καλά. Ήμουνα στα 3-4 χρόνια μετά τη δραματική σχολή. Έγινα μεγάλο casting στο Filmnet, θυμάμαι. Στο Filmnet. Το Filmnet τότε ήταν και ένα κανάλι το οποίο είχε μπει πολύ δυναμικά. Ναι, ναι, ναι. Είχαν έρθει και επειδή είναι ένα κανάλι το οποίο έχει να κάνει και με ένα κανάλι στο εξωτερικό. Δηλαδή η μαμά εταιρεία έχει να είναι στην Ελλάδα. Έχει η μαμά εταιρεία. Και είχαν έρθει και οι άνθρωποι από έξω να δουν ποιους θα επιλέξουν. Ήταν μια ωραία εμπειρία, αλλά ως εκεί. Δεν έχω πρόβλημα με την παρουσίαση. Κανένα πρόβλημα. Φτάνει να μπορώ να το υποστηρίξω και να μ' αρέσει. Είτε αυτό λέγεται τηλεπαιχνίδι, είτε λέγεται. Γιατί όχι. Mm. Θα μπορούσα να κάνω κάτι με σπορ που μου αρέσουν πολύ, με τον αθλητισμό. Αυτό όμως δεν αντιπαρέρχεται με το ρόλο, ξέρεις, που έχεις στη δουλειά σου ως το. Το να παρουσιάζεις είναι. Ουδέτερο. Έχει να κάνει πάλι με το θέμα του επαγγελματία που σου είπα. Ναι. Ότι αποφασίζεις να κριθείς ως επαγγελματία σε κάτι. Το να κριθώ για αν το θα χορέψω καλά ή αν θα τραγουδήσω καλά σε ένα reality παιχνίδι, εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Το να κριθώ, να με δεις και να με κρίνεις πάνω στη σκηνή ή στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, σαφώς με ενδιαφέρει. Είναι τι τον ενδιαφέρει τον καθένα, εγώ πιστεύω. Για πες μας τώρα για την εμπειρία σου στην Λοκαδιέρα, που όσο πάει νομίζω ολοκληρώνεται. Σε λίγο καιρό τελειώνεται, έτσι, δεν έχει τελείες εμφανίσεις ακόμα. Εγώ θα συμμετάσχω ακόμα για 2 εβδομάδες σε αυτή την παράσταση, τη Λοκαδιέρα, που βλέπουμε τώρα αποσπάσματα. Είναι στο θέατρο Κάπα. Κάναμε μια μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι με τον Κώστα τον Κόκλα και τη Ρένια Τηλιοζίδου και ένα πολύ ωραίο θίασο στη σκηνοθεσία του Θέμη του Μουμουλίδη. Η παράσταση συνεχίζεται στο θέατρο Κάπα. Εναλλάξει με μια άλλη παράσταση που παίζει η Πέμι Ζουν, ένα μονόλογο. Γενικά στο θέατρο Κάπα φέτος ο Άλεξ ο Κούρκουλος και ο Θέμης ο Μουμουλής ετοιμάζουν πολλά και διαφορετικά πράγματα και μουσικά και θεατρικά. Ένα εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, πολύ δύσκολο για την φετινή χρονιά, θα μπορούσα να πω. Είναι ένα από τα πλέον κλασικά έργα του Κάρλο Γκουλντόνι.
μια πολύ ωραία κωμωδία με μουσική, με χορό, με τραγούδι. Καλή ώρα. Ναι. Ελάτε στην παράσταση. Λοιπόν, άμα θέλετε να τραγουδήσετε. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Παίζω με πολύ ωραίους ηθοποιούς, ωραίους συνεργάτες. Από το καλοκαίρι γυρίσαμε όλοι την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Δεν είχε πει την Ατάκο ότι ήσουν ερωτευμένος πιτσιρικάς με τη Ρένια Λουλίτζιδη. Καλά, εντάξει, είμαι ερωτευμένος. Θέλω να πω ότι όταν είχα πρωτοβεί τη Ρένια. Όταν είχα δει τη Ρένια, μιλάμε τώρα, ήμουν πολύ μικρός και εντάξει, πάρα πολλά χρόνια. Μ' άρεσε η Ρένια πάρα πολύ και την είχα πλησιάσει. Και είπα εγώ, τη ράγησε η καρδιά σου που δεν. Και την παντρεύτηκα στο έργο. Την παντρεύομαι στο έργο. Ναι, και με κοροϊδεύαν όλοι. Δεν ραγίζει. Την κερδίζω στο έργο. Δεν ραγίζει η καρδιά του αγοριού. Όταν υπάρχει αυτό, ότι θέλει μια γυναίκα και δεν έχει δυνατότητα. Εδώ δεν είχε γνωρίσει, την είχα θαυμάσει. Την είχα θαυμάσει έτσι. Μια πολύ ωραία γυναίκα και μια πολύ εξαιρετική ηθοποιό. Καλλιγυρίστε τον από το 60 πίσω. Γιατί ράγισε η καρδιά του αγοριού. Με τον Κώστα τον Κόκλα πρέπει να πω ότι την πρώτη φορά που συνεργάστηκα ένα υπέροχο άνθρωπο και φοβερό ηθοποιό. Νομίζω ότι η παράσταση, παρότι είναι ένα έργο αρκετά παλιό βέβαια, 400 ετών και, νομίζω ότι μιλάει για ζητήματα και θέματα πολύ σημερινά, για τη θέση της γυναίκας που μπορεί εν μέρη να έχει προχωρήσει η γυναίκα και τώρα βέβαια, εν έτη 2010, αλλά ουσιαστικά δείχνει αυτή τη δυναμική, ότι τα πράγματα προχωράνε και πρέπει να τα διεκδικούμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Και αυτό κάνει και η ηρωίδα, η Λοκαντιέρα. Το καθιέρα σημαίνει η πανδοχεύση, έχει το πανδοχείο τέλος πάντων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέσα σε αυτό το πανδοχείο περιφέρονται κόμιδες, μαρκίσοι, υπηρέτες. Και όλους τους παίζεις τα δάχτυλα η Λοκαντιέρα. Κάπως έτσι. Εγώ όμως θα φύγω. Γιατί θέλεις, αυτό θέλω να μου πεις. Γιατί η παράσταση που μόλις την έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Ναι, 2,5 μήνες, 3 περίπου μήνες δουλεύουμε ένα πολύ σπουδαίο έργο. Ένα έργο που κάθε οποίος θα ήθελε και να έχει την ευκαιρία να παίξει. Το Λεωφορείο Πόθος του Τένεσι Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία του Βασίλη του Νικολαίδη με πρωταγωνίστρια την Κάτια τη Γέρου που ήταν δασκάλα μου στο Θέατρο Τέχνης. Μεγάλη ηθοποιός. Μια πολύ σπουδαία θεατρίνα με έναν πολύ ωραίο θίασο, ίσως έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Είναι μια πολύ δυνατή και μεγάλη παραγωγή του Διπεθέ Πάτρας η οποία με το καλό θα ανέβει 10 Δεκέμβρη στο Διπεθέ. Για πόσο καιρό? Θα ανέβει για αρκετό καιρό, γύρω στον 1,5 μήνα θα παίξουμε στην Πάτρα. Οπότε θα κάνω κι εγώ μια μίνι εξόρμηση το χειμώνα. Χαίρεσαι. Ωραία, ήταν. Είναι μια αλλαγή. Μια ωραία αλλαγή είναι. Θα κάνεις το ρόλο του Μπράντο. Θα κάνω το Στάνλι Κουβάλσκι. Αυτό το φοβερό ρόλο. Αυτό το πολύ σπουδαίο έργο του Τένις Ουίλιαμς. Νομίζω ότι όταν σου δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Θες να πεις λίγο την υπόθεση για όσους ναι. Ίσως δεν ξέρουν το έργο, αν και νομίζω. Το Λεωφορείο Πόθος είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα πλέον. Πλέον νομίζω κατάσταση στα κλασικά έργα του θεάτρου μας. Αυτού του πολύ μεγάλου συγγραφέα Αμερικανού. Έχει γίνει και μια σπουδαία ταινία του Θοδωρή, του Καζάν βέβαια. Όπου εντελώς συμπτωματικά όλοι είχαν πάρει Όσκαρ εκτός του Μπράντο, ναι. Οι τέσσερις πρωταγωνιστές. Γιατί είχε συμβεί αυτό, Θοδωρή, με εσύ που τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Γιατί εκείνη τη χρονιά είχε πάρει συναισθηματικό Όσκαρ ο Χόμφρι Μπόγκαρτ. Χόμφρι Μπόγκαρτ, ναι. Για το Βασίλισσα της Αφρικής. Πώς θα ένιωσε και αυτός πρωταγωνιστής τώρα και πήραν όλοι οι άλλοι και δεν βέβαια ήταν και πήρε πολύ... τρία χρόνια μετά πάλι σε μια ταινία του Καζάν, ενώ ήταν 4 χρόνια υποψήφιος εκείνες τις χρονιές για το λιμάνι της Αγωνίας. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μπράντο, επειδή τον έχουμε και πολύ στο μυαλό μας, σαν ένα όμορφο άντρα, στα νιάτα, ειδικά πολύ όμορφος. Υπήρξε πολύ καλός ηθοποιός ή όχι? Σαφώς υπήρξε. Επαναστατικά καλός για το σινεμά. Αλήθεια. Ξεκίνησε γιατί... κάνοντας θέατρο, δεν ξανάπαιξε μετά το Λεωφορείο Πόθος, αν δεν απατώμε. Νομίζω. Γιατί δεν του άρεσε καθόλου η εμπειρία. Έπαιξε μετά στην κινηματογραφική μεταφορά. Εισήγαγε το είδος αυτό που έκανε κατεστημένο πια ο Καζάν με το ψυχολογικό σινεμά. Ήταν ένας τοπιός της μεθόδου, αλλά με το δικό του τρόπο. Ήταν ένα ζώο τρυφερό που δεν ξανά.